η φημισμένη Λακωνική Γη. Τόπος με ξεχωριστή φυσιογνωμία και μακραίων ιστορική διαδρομή απλώνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Τα ορεινά συγκροτήματα του Ταϊγέτου και του Πάρωνα, οι Ελαιώνες και οι Πορτοκαλαιώνες, τα σπήλαια Δειρού και οι αμμουδιές της Ελαφωνήσου συνθέτουν το σπάνιο φυσικό περιβάλλον του νομού Λακωνίας. Η Λακωνία είναι ένας τόπος που συνδυάζει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό περιβάλλον. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πακέτο πολύ σημαντικό που σε συνδυασμό και με την φιλοξενία των κατοίκων, σε συνδυασμό με τα προϊόντα μας τα οποία είναι αρίσης ποιότητας, κάνουν αυτό τον τόπο ελκυστικό. Η γνωριμία με τις καστροπολιτείες του Μιστρά και της Μονεμβάσιας, τους πύργους και τα πυργόσπιτα της Μάνης, τους αρχαιολογικούς χώρους της Λακωνίας, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η Μάνη έχει μια ιδιαίτερη βέβαια αρχιτεκτονική, με τους πύργους, τις βυζαντινές εκκλησίες, τα πυργόσπιτα, η οποία είναι προϊόν μιας ιστορικής διαδρομής και μιας κοινωνικής οργάνωσης που υπήρξε πάρα πολλά χρόνια εδώ. Στη μοναδική Μάνη αμέτρητες είναι οι προκλήσεις και αναρρύθμιτοι οι προορισμοί. Το Γήθιο, η φημισμένη πολιτεία με νησιώτικο χρώμα και πύλη της Μάνης. Το Μαυροβούνι με τις θαυμάσιες ακρογιαλιές. Η ιστορική Αρεόπολη. Από την άλλη, αποτελεί μια ιδανική αφετηρία για εξορμήσεις τόσο στην Αποσκιερή όσο και στην Προσιλιακή Μάνη με τα ξεχωριστά αρχιτεκτονικά σύνολα, το Ήτυλο, το Νέο Ήτυλο και το υπέροχο λιμένι, ο πύργος Δειρού με τα ονομαστά σπήλαια, ο Γερολιμένας με τα γαλαζοπράσινα νερά. Οι πύργοι και τα πυργόσπιτα της Μάνης προσφέρουν εκπληκτικές εικόνες στην περιήγηση. Και αν συμπεριλάβει κανείς τη Μονεμβασιά και τη Νεάπολη με την Ελαφώνησο, εύκολα θα διαπιστώσει πως ο νομός Λακωνίας αποτελεί την καλύτερη επιλογή για διακοπές και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Στη Λακωνία θέλω να πω ότι υπάρχει αμμουδιά που θυμίζει Αιγαίο και υπάρχουν και έλατα και βουνά που θυμίζουν Βόρεια Ελλάδα και Ήπειρο. Κάτι που σημαίνει ότι όταν σε ένα τόπο συγκεντρώνονται αυτού του είδους οι πανέμορφες αντιθέσεις, αυτομάτως αυτός ο τόπος αποκτά μια ιδιαιτερότητα και μια εξαιρετική ομορφιά. Πάμε όμως να εξερευνήσουμε τη μοναδική ομορφιά της Λακωνικής Μάνης, ξεκινώντας από τη Μονεμβασιά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε top προορισμό για γάμους. Πάρα πολλά ζευγάρια επιλέγουν τον προορισμό της Μονεμβασιάς για να τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους, είτε θρησκευτικό είτε σε πολιτικό γάμο. Εντάξει, το περιβάλλον είναι απίστευτα ρομαντικό, μυστηριακό θα έλεγα. Η καστροπολιτεία της Μονεβασιάς είναι ένας ολοζώντανος μεσονικός οικισμός, ο οποίος είναι άψογα διατηρημένος στον χρόνο και έχει μία ατμόσφαιρα απίστευτα μαγική. Από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο, πολλά είναι τα νέα ζευγάρια που δίνουν όρκους αιώνιας πίστης στις ιστορικές εκκλησίες της Μονεμβασιάς. Στην εκκλησιά του Ελκόμενου Χριστού και στην Παναγιά Χρυσαφίτισσα συναντά κανείς νεόνυμφους να φωτογραφίζονται στο ρομαντικό σκηνικό του κάστρου. Μάλιστα, τελευταία
έμπειροι επαγγελματίες αλλά και ρομαντικά ξενοδοχεία αναλαμβάνουν να καλύψουν κάθε πτυχή της οργάνωσης. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε την απόφαση. Είναι πάρα πολύ όμορφες πολλές γωνιές της Καστροπολιτείας για την τέλεση του πολιτικού γάμου και έτσι πολλά ζευγάρια επιλέγουν κατά τη δική τους προτίμηση διάφορα ξενοδοχεία, έτσι μεγάλες όμορφες αυλές με θέα προς τη θάλασσα, στο ανατολικό τείχος και το νότιο και με την συνεννόηση με το Δήμο Μονεβασίας μπορούν όπου εκείνοι επιθυμούν να τελέσουν τον πολιτικό τους γάμο. Η Μονεβασία είναι το μοναδικό σημείο στην Ελλάδα που συνδυάζει με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ιστορία, τον πολιτισμό και τον ρομαντισμό. Θα σας πω σε μία μέτρηση που είχαμε για να καταλάβετε πόσο σημαντική από μόνη της η Μονεβασιά μπορεί να προσελκύσει τουρίστες σε όλους τους τομείς. Ρωτούσαμε ξένους αν γνωρίζουν και αν έχουν επισκεφθεί την Λακωνία. Μας απαντούσαν όχι. Η δεύτερη ερώτηση είναι γνωρίζετε τη Μονεβασιά και το αποτέλεσμα ήταν θετικό και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό που έλεγε ο ποιητής στο ταξίδι στον χρόνο, ο Γιάννης Ρίτσος που γεννήθηκε στη Μονεβασιά, γίνεται πραγματικότητα για τον επισκέπτη με το που θα μπει στο κάστρο. Από εκεί πέρα βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό. Σίγουρα το μέρος σου δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και ο συνδυασμός, γιατί εκπροσωπώ μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη, θεωρώ δηλαδή και ο συνδυασμός της παρεχόμενης υπηρεσίας που τα τελευταία χρόνια είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν το λέω εγώ αυτό, αυτό το λένε οι επισκέπτες και τώρα εύκολα ο καθένας στο διαδίκτυο μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Συνδυάζουν αυτό που εμείς λέμε ο επισκέπτης γίνεται φίλος. Χρόνια στην περιοχή μας, πάρα πολλά κρουαζιερόπλια επιλέγουν τον προορισμό μας και υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ ανωδική τάση στον αριθμό των αφίξεων κάθε χρόνο. Ήδη για τη φετινή σεζόν έχουν έρθει 3 ή 4 αρκετά μεγάλα κρουαζιερόπλια τα οποία έχουν επισκεφθεί τη χώρα και οι επισκέπτες συνεχώς μας ρωτούν και μας ξαναρωτούν για την Καστροπολιτεία. Σίγουρα η Καστροπολιτεία είναι όμορφη όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και ιδανική για όλες τις ηλικίες, αφού μπορεί να βρει κανείς εδώ ηρεμία αλλά και διασκέδαση. Τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών της πόλης, η Μονεβασία έχει να επιδείξει υψηλή γαστρονομία, η οποία κερδίζει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και σημάδια της ιστορίας όπου κι αν στρίψεις. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος είχε αποκαλέσει τη Μονεβασία πλοίο από πέτρα. Και όσοι την έχουν επισκεφθεί, κάνουν λόγο για μια αναζωογονητική απόδραση από τον πραγματικό κόσμο. Σε όλα τα τουριστικά χωριά του Δήμου συναντά κανείς εκπληκτικές παραλίες και καλή κουζίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαχέει τη φήμη του καλού φαγητού της περιοχής είναι η Νεάπολη, με το φημισμένο χταπόδι της. Σημείο αναφοράς και συνάντησης για ντόπιους και ταξιδευτές είναι το ουζερί του κυρίου Μανολίτσι, ο οποίος είναι δάσκαλος στο χταπόδι. Σπεσιαλιτέ του, το χταπόδι στα κάρβουνα. Νομίζω όμως ότι η Μάνη έχει εξαιτίας της
βιοποικιλότητας, του φυσικού και φυτικού της περιβάλλοντος, των χαρακτηριστικών που είναι φυτικό περιβάλλοντος που παραπέμπουν στη μεσογειακή διατροφή, όπως είναι η ελιά, το λάδι, τα πορτοκάλια, τα πορικυπευτικά, οι πολλές μορφές του άρτου που παράγονται πλέον στον τόπο μας, αλλά και τα υπέροχα κρασιά της Λακωνίας, μπορούν να αποτελέσουν έναν ποιοτικότατο γαστρονομικό, όπως είπατε, προορισμό. Με τις καλύτερες εντυπώσεις από το Χταπόδι, φεύγουμε για το γοητευτικό νησάκι απέναντι από τη Νεάπολη Λακωνίας, που αποτελεί αναμφίβολα μια θαυμάσια πρόταση για ένα υπέροχο weekend ή και για περισσότερες ημέρες διακοπών. Μικρά φεριμπότ που εκτελούν πυκνά δρομολόγια σας μεταφέρουν από την Πούντα Βιών κοντά στον οικισμό Διγκλάθια Νεάπολης, στο λιμάνι της Ελαφωνήσου. Η παραλία του Σίμου σε συνδυασμό με τον κέντρο που είναι εκεί και είναι προστατευμένο είδος κάνουν το νησί μοναδικό. Ο Σίμος από μόνος του προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει προσελκύσει. Εκεί που σταματάει η λογική της ομορφιάς, αρχίζει η Ελαφώνησος. Εκεί που νομίζεις πως τα έχεις δει όλα, βρίσκεσαι μπροστά στη διπλή παραλία του Σίμου. Βρισκόμαστε σε ένα παράδεισο, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Έχουμε το προτέρημα να έχουμε τις ομορφότερες και ωραιότερες παραλίες, όχι της Ελλάδος αλλά και της Μεσογείου, τη μικρή και μεγάλη παραλία του Σίμου και της Παναγίτσας. Φτάνοντας στο νησί και βγαίνοντας από τα φεριμπότ, η εικόνα που βλέπουμε είναι καθαρά νησιωτική. Είναι το μεγάλο λιμάνι κατευθυνόμενοι προς δεξιά και ο βασικός οικισμός του χωριού και πηγαίνοντας ευθεία οδηγούμαστε στη μικρή και στη μεγάλη παραλία του Σίμου. Αυτό το όμορφο νησί είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις μοναδικές και πολύ καθαρές παραλίες του. Αρκετοί το παρομοιάζουν με τις Μπαχάμες, αφού το τυρκουάζ των νερών της περιοχής είναι μοναδικό και συγκρίσιμο με το εξωτικό νησί. Στην Ελαφώνησο υπάρχει μόνο ένα κάμπινγκ και η Ελαφώνησος είναι ταυτισμένη με το κάμπινγκ. Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μαγευτική παραλία του Σίμου. Το κάμπινγκ βρίσκεται πάνω στη μαγευτική παραλία του Σίμου, η οποία είναι μία από τις 10 ωραιότερες παραλίες, σύμφωνα και με πολλούς ας πούμε, που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, μέσα στον κόσμο. Και θεωρείται σίγουρα μία από τις πιο ωραίες παραλίες της Μεσογείου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στο κάμπινγκ μπορεί να κάνει διακοπές με ποιότητα, με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, αλλά σίγουρα σε πολύ χαμηλό κόστος. Ο τρίτος λόγος είναι ότι το κάμπινγκ είναι ένας τρόπος ζωής. Η κατασκήνωση σου δίνει τη δυνατότητα της ελευθερίας, σου δίνει την αίσθηση της άνεσης, της πολυτέλειας, χωρίς όμως να χρειάζεται να καταβάλεις ένα υψηλό αντίτιμο για να περάσεις αξέχαστες διακοπές. Ο μοναδικός νησιωτικός καλλικρατικός δήμος της Λακωνίας ανέκαθεν υπήρξε τουριστικός προορισμός. Όχι βέβαια του Βεληνικούς και της αναγνωρισιμότητας που έχει σήμερα, αλλά πάντα ως ψαρότοπος είχε τους λάτρεις και τους μόνιμους και σταθερούς επισκέπτες της. Τα τελευταία βέβαια χρόνια, η τελευταία δεκαετία, απέκτησε κυρίως μέσω της ικανοποίησης των επισκεπτών και των τουριστών που έρχονταν κάθε χρόνο εδώ, την αυτή μεγάλη αναγνωρισιμότητα και την επισκεψιμότητα και έχει εξφενδονιστεί στους κορυφαίους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Πιστεύω ότι η εξέλιξη της Ελαφωνίου στα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Σημασία έχει ότι εμείς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, κρατάμε πολύ καλά τη στάση μας. Πιστεύω ότι ο τουρισμός θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά αν το προσπαθήσουμε όλοι, Δήμος και οι Ελαφωνισιώτες όλοι, να προσπαθήσουμε για να μπορέσουμε να κρατηθεί αυτό το νησί στην διαφήμιση που έχει και στην όμορφη φύση που του έχει δώσει ο Θεός. Τα πολυάριθμα γραφικά καΐκια και οι ψαρόβαρκες που δένουν στο λιμάνι σας εξασφαλίζουν άφθονο φρέσκο ψάρι. Όλο τον κόσμο τον προσέχουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ στο ότι υπάρχει φρέσκο ψάρι, έχουμε καλή σπιτική κουζίνα με πολύ καλά φαγητά σπιτικά, έχουμε για όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι και οι τιμές μας είναι καλές και προσιτές για αυτή την εποχή. Η περιοχή διαθέτει ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια που πρέπει να επισκεφτείτε. Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και από Έλληνες και από ξένους τουρίστες. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αντίστοιχα πολύ κόσμο και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια που υπάρχουν, αλλά και σε έτοιμες και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο από θέμα κλινών. Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε 3 ξενοδοχεία, το Mediterranean Star, το Golden Star και το ξενοδοχείο Αστέρι, το οποίο ικανοποιεί και το πιο απαιτητικό γούστο. Έχουμε πολυτελή δωμάτια με τζακούζι, τα κρεβάτια είναι με μαρμάρινη επίπλωση και με ουρανό. Οπότε μπορεί πλέον ο τουρίστας, είναι μάλλον για το βαλάντιο του μέσου Έλληνα. Ξεκινάνε τιμές από 50-60 ευρώ μέχρι 250. Η παραμονή μας στη Λακωνία συνέπεσε με ένα σημαντικό γεγονός για το Δήμο της Ανατολικής Μάνης που κάθε χρόνο ζωντανεύει την αυταπάρνηση, την τόλμη, το θάρρος και την πατριωτική αρετή των θρηλυκών δερπανηφόρων μανιατισών. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε χρόνο ο Δήμος τιμά τις ηρωικές μανιάτισες οι οποίες με όπλο το δρεπάνι πληθερισμού ταπείνωσαν τον Ιούνιο του 1826 τον αίτητο μέχρι τότε Ιμπραήμ Πασά στο ακρογιάλι του Δηρού. Οι γυναίκες της Μάνης δεν γνώριζαν την ιστορία των αρχαίων Σπαρτιατισών. Ήταν όμως σίγουρα καταγραμμένη στην ιστορική του μνήμη η σπαρτιάτικη ψυχή που μεγαλούργησε και μεταλαμπάδευσε το πνεύμα της περηφάνειας, της αγωνιστικότητας και της ελευθεροφροσύνης διαμέσου των αιώνων στις νεότερες γενιές. Μανιάτισσα πολεμήτρα, μάνα. Πριν 190 χρόνια, το 1826, πραγματοποιήθηκε μια μάχη χωρίς ίσως ιστορικό προηγούμενο. Ένα ιστορικό γεγονός, μεγαλειώδες και ανεπανάληπτο. Στις 23 Ιουνίου 1826 τα χαράματα, μια χούφτα γυναίκες με δρεπάνια απέδειξαν
πως ο άνθρωπος αξίζει να ζει ελεύθερος ή να πεθάνει πολεμώντας για την ελευθερία. Νοτίως της Αραιόπολης βρίσκεται ο Πύργος Δηρού, ιστορικό μανιάτικο χωριό, αφού εδώ απέκουσαν οι κάτοικοι της Μάνης τις δυνάμεις του Ιμπραήμ τον Ιούνιο του 1826. Όμως το ενδιαφέρον των επισκεπτών της περιοχής του Πύργου Δηρού μονοπολούν αναμφίβολα τα ονομαστά σπήλαια Δηρού, από τα αραιότερα της χώρας μας. Κάποιος που θα έρθει στη Μάνη, σαν τον Οδυσσέα, θα πρέπει να εξερευνήσει κάθε πλευρά της Μάνης, θα πρέπει να μιλήσει με τους κατοίκους, να συνομιλήσει με την πέτρα, με το φως, με τους μανιάτες, και νομίζω αυτό έχει τη γοητεία του. Τόπος τραχής και επιβλητικός που γεννά περήφανους ανθρώπους. Η Ανατολική Μάνη έχει πιστούς φίλους και πολυάριθμους επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά στη Λακωνία και πλέον τη θεωρούν μία μόνιμη αποστολή όσον αφορά τις διακοπές τους και όχι μόνο. Γιατί να επιλέξει εδώ να έρθει κάποιος? Διότι θα βρει ό,τι θέλει, από παραλίες που είναι με άμμο, που είναι με χαλικάκι ψηλό, από διάφορα λιμανάκια έτσι απόκριμνα που είναι σε βραχάκια. Έχουμε πολλά μονοπάτια, έχουμε εκκλησίες, πάρα πολλές. Να καταλάβετε ότι από τους οικισμούς οι 70 και πλέον είναι παραδοσιακοί οικισμοί. Έχουμε μια απαράμελη αρχιτεκτονική, τους πετρόκτιστους πύργους. Τα στενά δρομάκια με τους ψηλούς πύργους, τα περίτεχνα αρχοντικά των επιφανών οικογενειών και οι πλαγιές του Ταϊγέτου που πλαισιώνουν την Αραιόπολη Λακωνίας συνθέτουν ένα γοητευτικό παραδοσιακό οικισμό που πρέπει να επισκεφτείτε. Η περιοχή διαθέτει ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια που το καθένα έχει τη δική του ιστορία και όλα μαζί αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της μανιάτικης αρχιτεκτονικής. Όταν θα επισκεφτείτε τα ξενοδοχεία και τις μονάδες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά, τα μανιάτικα, η πέτρα, βλέπετε, και καθόλου την υπερβολή, θα δείτε ότι είναι οικογενειακό το περιβάλλον, και αυτό είναι που ζητάει σήμερα ο τουρίστας. Δεν τον ενδιαφέρει να πάει σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο το οποίο θα είναι και απρόσωπο. Εδώ λοιπόν στη Μάνη, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες δίνουν τη δική τους μάχη με τα δικά τους προϊόντα, θα γευθούν τις μαρμελάδες τις οποίες τις φτιάχνουν μέσα οι ιδιοκτήτες στα ξενοδοχεία μέσα, θα γευθούν το σύγκλινο, το λούπινο, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα. Υπάρχει όλο αυτό το πακέτο και θα μπορέσουν πραγματικά να έρθουν και σε επαφή με την ιστορία, με το παρελθόν, αλλά δεν πρέπει μόνο να μένουμε στο παρελθόν, πρέπει να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν για να το διονύσουμε στο μέλλον. Οι πύργοι της Μάνης αποτελούν μια μοναδική στην Ελλάδα κατηγορία αρχιτεκτονικών έργων. Αποτέλεσαν για αιώνες προμαχώνες μοναδικούς για το είδος τους, καθιστώντας τους μια υποδειγματική οχύρωση του χωριού της Μάνης. Εντυπωσιάζουν, καθώς συμπυκνώνουν με τον πιο ξεχωριστό τρόπο την ιδιαίτερη μανιάτικη αρχιτεκτονική και αποτυπώνουν στιγμές από την πολυτάραχη ζωή των εύπορων και σημαντικών τοπικών οικογενειών, προκαλώντας δέος τον επισκέπτη για την τεχνική και την αρτιότητά τους. Ε,
Έτσι πλέον, πέρα από την αναστήλωση των πολυάριθμων πύργων, πυργόσπιτων και γενικά κτηρίων που υπάρχουν εδώ, και τα καινούργια που χτίζονται, χτίζονται με πέτρα. Και έτσι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό αυτή η φυσιογνωμία και αυτή η μοναδικότητα της Μάνης στον ελληνικό χώρο. Ξεναγηθήκαμε στον 16 μέτρων ύψους τετραόροφο πύργο, το Μήλο, το Λιοτριβιό, στο σπίτι μιας από τις σημαντικότερες οικογένειες της Μάνης, όπου γεννήθηκε και έζησε ο ξακουστός θαλασσοπόρος Πέτρος Αραπάκης, που πλέον λειτουργεί ως οργανωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Εδώ γεννήθηκε και έζησε ο ξακουστός Πετρούνης Αραπάκης, ο θαλασσοπόρος. Αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε και εξερεύνησε τα σπήλαια του Δειρού το 1897. Είδε μια τρύπα πάνω από τη θάλασσα λίγο και με ένα σκηνί που έδωσε γύρω από τη μέση του, με ένα λιχνάρι, έρποντας γύρω στα 150 μέτρα, ανακάλυψε τη μεγάλη θάλασσα με τους θαλακτίτες και έγραψε το όνομά του στο πιο απομακρυσμένο σημείο. Πήγε λίγο στην ιατρική, αλλά μετά ήταν ανήσυχο πνεύμα και πήγε μποροπλοιάρχων. Βρέθηκε λοιπόν το 1910 στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, καπετάνιο στην Πανδώρα, εξού και το όνομα του απέναντι συγκροτήματος, ένα μικρό ιστιοφόρο 11 μέτρων που ανήκε σε μια νεαρή πλούσια κυρία, τη Σεσίλη Άνταμς. Μια μέρα λοιπόν που καθόταν στο λιμάνι τρεις καπετάνιοι, ένας Εγγλέζος, ένας Γερμανός και ο Αραπάκης, τσακωνόταν ποιος είναι ο πιο σπουδαίος ναυτικός λαός του κόσμου. Τους άφησε να λένε και μετά λέει ποιος είναι να κάνουμε το γύρο του κόσμου με την Πανδώρα. Οι άλλοι γελάσανε, αυτός έβαλε αγγελία για πλήρωμα, δεν πήγαινε κανένας, εννοείται. Και τον ειρωνεύτηκε ο Γερμανός, του λέει το ασφαλούς κοκορευόσουν. Οπότε λέει θα πάω μόνος μου. Και τότε του λέει ο Εγγλέζος, ο Μπλάιθ, θα έρθω μαζί σου. Ως πλήρωμα του λέει ο Αραπάκης. Οκ, λέει ως πλήρωμα. Οπότε η ιδιοκτήτρια της Πανδώρας, η Σεσίλια, τους ναύλωσε την Πανδώρα, του είπε ότι άμα γυρίσει ζωντανός θα τον παντρευτεί, ξεκινήσανε για το γύρο του κόσμου. Περάσαν Ειρηνικό, Ατλαντικό, Γη του Πυρός και το 11 φτάσανε στη Νέα Υόρκη όπου τους έγινε μεγάλη υποδοχή, δώσανε στη δημοσιότητα το ημερολόγιο του περίπλου, το οποίο δημοσίευσαν όλες οι νεοϋορκέζικες εφημερίδες στη συνέχεια. Όποιος έρθει στο Μήλο, στον οποίο ξαναγούμε όλους μας τους επισκέπτες και τους λέμε την ιστορία, θα δει τα κάδρα που έχουμε κάνει με τα αποσπάσματα από τους New York Times και όλες τις εφημερίδες που έχουν τις φωτογραφίες, τα αποσπάσματα του ημερολογίου και όλη την ιστορία. Και έτσι ο επισκέπτης βλέπει μια πραγματική ιστορία με ντοκουμέντα που είναι μοναδική. Οι κάτοικοι αυτού του τόπου είναι δεμένοι με την πέτρα και με τη σκληρή ζωή και γι' αυτό δίνουν μάχη και σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι στην Μάνη γίνονται καινούργιες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις τουριστικές, αλλά γίνονται καινούργιες. Η Μάνη πολυπρόσωπη, πολλές φορές αντιφατική, μα πάντα γοητευτική. Η παραδοσιακή μαγειρική ήταν λιτή, εξαρτημένη από τα ελάχιστα προϊόντα που έβγαζε ο τόπος. Πάνω απ' όλα είχαν το ελαιόλαδο. Το ντόπιο λάδι ήταν και είναι σήμα κατά τεθέν. Σας έχουμε φτιάξει σήμερα το ψητό της λαμπρής, το οποίο το φτιάχνουμε με το Πάσχα. Μανιάτικη σαλάτα, μελιτζάνο σαλάτα, τις τηγανίδες μας, πατατοσαλάτα, κόκορα μανιάτικο με χιλοπίτες, ομελέτα με σύγκλινο και ομελέτα με αγκινάρες. Αυτές τις γεύσεις και άλλες πολλές, όλες από το παρελθόν του τόπου, θα συναντήσετε ταξιδεύοντας σε τούτο τον τόπο. Γήινη και απλή η μαγειρική τους. Ένα πορτοκάλι το έκαναν σαλάτα με κρεμμύδι και ελιές. Λίγο παστό ή σύγκλινο
μια χορτόπιτα, ένα κομμάτι ψωμί με λίγο λάδι έδιναν λύση για το φαγητό της ημέρας. Θα κάνουμε κόκορα κοκκινιστό με χυλοπίτες. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το λάδι. Βάζουμε στη συνέχεια το τεμαχιασμένο το κοτόπουλο. Το αφήνουμε να ροδίσει στο λάδι του και μετά ρίχνουμε την ντομάτα. Το αφήνουμε να βράσει. Αφού βράσει το κοτόπουλο με τη σάλτσα του, θα ρίξουμε μέσα τις χυλοπίτες. Και θα το σερβίρουμε ζεστό για να μην λασπώσουν οι χυλοπίτες. Είναι ντόπιες, τις έχω κάνει εγώ και τις χυλοπίτες. Έχω φάρμα με ζώα και τα προϊόντα είναι όλα δικά μου. Τις χυλοπίτες τις κάνουμε με γάλα, κατσικίσιο, αυγά, σιμιγδάλι και αλεύρι. Το ζυμώνουμε, το αφήνουμε λίγο το ζυμάρι να ξεκουραστεί και μετά ανοίγουμε φύλλα. Αφήνουμε το φύλλο να στεγνώσει και το κόβουμε ανάλογα το μέγεθος που θέλουμε. Τις απλώνουμε σε ένα σεντόνι για 2 μέρες, 3, ώσπου να ξεραθούν και μετά τις αποθηκεύουμε στο ντουλάπι μας για να κρατήσουν όλο το χρόνο. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε 5 λεπτά να καταπιεί λίγο το ζουμί του και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Αυτός ο τόπος, μιας και βρισκόμαστε στη Μάνη, έχει την δική του ιδιαίτερη φυσιογνωμία και από πλευράς πολιτισμού, έχει την ιστορία του και από πλευράς γαστρονομίας. Φανατικοί φυσιολάτρες και διακριτικοί κοσμοπολίτες, αθεράπευτα ρομαντικοί ή εραστές της ιστορίας έχουν κοινό μυστικό. Μια λατρεία για τη Λακωνία. Στο νοτιότερο τμήμα της Πελοποννήσου, εικόνες και σενάρια εναλλάσσονται αναπάντεχα, τόσο όσο χρειάζεται, για να μην θες να ρωτάς πότε επιστρέφεις.